Η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα διενήργησε νεκροψία νεκροτομή στην Ήρυδα Δασκαλάκη στις 22 Μαρτίου 2021, ύστερα από τη διακομιδή και την διαπίστωση θανάτου του βρέφους στο Καραμανδάνιο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Έκτοτε άλλαξε επιστημονική άποψη τρεις φορές, δημιουργώντας ερωτηματικά. Τον Ιούλιο του 2021, η ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του αβάπτιστου Θηλαίος Δασκαλάκη επήλθε συνέπεια υποπλασίας αγενεσίας ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς πνευμονικού ειδήματος. Αυτή αποτελούσε την πρώτη κατά σειρά αιτία θανάτου. Όταν βρέθηκε τέτα τέτ με το τμήμα ανθρωποκτονιών, η κυρία Τσιόλα έκανε λόγο για προσκαυξημένο κίνδυνο ο θάνατος της Ήρυδας να αφορά εγκληματική ενέργεια. Αυτό κατά τη διάρκεια της πρώτης μαρτυρίας της. Ένα χρόνο μετά, στις 18 Αυγούστου του 2022, ενώπιον της ανακρίτριας, η ιατροδικαστής δήλωσε ότι η Ήρυδα κατέληξε από ασφυκτικό θάνατο, χαρακτηρίζοντας το πανάκι που βρέθηκε εντός της κούνιας του βρέφους ως πιστήριο και έκανε λόγο για έντονο πνευμονικό ίδημα το οποίο είχε καταγράψει και την είχε προβληματίσει ιδιαίτερα. Μετά την νεκροτομή, αφού είχα και επικοινωνία με τους γονείς του βρέφους, όπως συμβαίνει συνήθως επειδή είχαν δεύτερο θάνατο στην ίδια οικογένεια μέσα σε περίπου 2 χρόνια, γεννήθηκαν προβληματισμοί για την οικογένεια αν υπήρχε κάτι παθολογικό. Επίσης υπήρχε ένα πιστήριο που μου παραδόθηκε σε δεύτερο χρόνο, το πανάκι με το αιματηρό υγρό. Επίσης με προβλημάτισε το αιμορραγικό πνευμονικό ίδημα, το οποίο δεν το συναντάμε συνήθως. Το αιμορραγικό πνευμονικό ίδημα το συναντάμε σε περιπτώσεις παρατεταμένης υποξίας. Θα μπορούσε να είναι σε ενήλικες χρήστες ουσιών. Η συγκεκριμένη παθολογία σε παιδιά δεν γίνεται να βρεθεί. Δεν μου έχει τύχει να συναντήσω τόσο έντονο αιμορραγικό πνευμονικό ίδημα. Την ίδια μέρα, ενώπιον της ανακρίτριας, διευκρίνησε επίσης ότι η αιτία θανάτου που η ίδια είχε δώσει στην έκθεσή της, υποπλασία του φλεβοκόμβου, συνιστά εύρημα το οποίο δεν είναι εκείνο που επέφερε τον θάνατο και ότι η ίδια δεν θα απέδιδε πλέον ως αιτία θανάτου την υποπλασία με βάση τις γενικές πληροφορίες που είχαν έρθει σε γνώση της. Ύστερα από την ιστολογική επανεκτίμηση της Ήρυδας από τον παθολόγο ανατόμο Χρήστο Ευτυχιάδη, η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα δήλωσε ότι δεν εμένει στην αιτία θανάτου και ότι πλέον θα κατέγραφε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Μετά την αρχική της κατάθεση, η Αγγελική Τσιόλα ζήτησε εκ νέου να καταθέσει στην ανακρίτρια και έτσι στις 20 Ιανουαρίου του 2023 ήταν ο τελευταίος μάρτυρας που πέρασε από το ανακριτικό γραφείο αλλάζοντας και πάλι την αιτία θανάτου, καθώς από την ασφυξία οδηγήθηκε στον απροσδιόριστο θάνατο. Εν κατακλείδη αμφισβήτησε και τον ίδιο της τον εαυτό και τη μέθοδο Ευτυχιάδη και την γνωμοδότηση Καρακούκη Καλόγρια, για την οποία, όπως λέει, καταγράφει ως ψευδή. Δεν υπάρχει καμία εν ζωή προκληθής ακάκωση. Οι κακώσεις οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση των γνωματοδοτούντων κύριο Καρακούκη και κύριο Καλόγρια είναι ψευδής. Παραμένει ως έβριμα το πνευμονικό ίδημα, το οποίο ουδής αμφισβητεί. Εάν πρέπει λοιπόν να θέσω μια αιτία θανάτου, υποστηρίζοντας πλήρως τα ευρήματά μου και την πλήρη διερεύνησή μου, θα απαντήσω ότι ως αιτία θα έθετα την ίδια που είχα θέσει στο αρχικό πιστοποιητικό θανάτου, δηλαδή απροσδιόριστος. Η ιατροδικαστής έφτασε σε σημείο να υποεκτιμήσει την αξία του ματωμένου πανιού, το οποίο τον Αύγουστο του 2022 χαρακτήριζε ως πιστήριο. Οι ιατροδικαστές Καρακούκης και Καλόγριας κατέληξαν ότι οι κοιλίδες αίματος δεν θα μπορούσαν να προέρχονται από το πνευμονικό ίδημα, γιατί για να βγει το αφρόδες οροαιματήρο υγρό από την στοματική κοιλότητα θα έπρεπε να είχε διαδράμει όλο το αναπνευστικό σύστημα, κάτι που δεν διαπιστώθηκε ούτε στην έκθεση νεκροψίας νεκροτομής ούτε στον ιστολογικό έλεγχο. Παρόλα αυτά, η Αγγελική Τσιόλα διαφώνησε και υποστήριξε εν τέλει ότι θα μπορούσε να κυλήσει το υγρό από το στόμα του βρέφους στο πανάκι. Στην κατάθεση που έδωσε τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024, ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, η ιατροδικαστής υποστήριξε ότι βασίστηκε στο συμπέρασμα της παθολογοανατόμου Αντιγόνης Μιτσέλου. Γι' αυτό και κατέγραψε αγενεσία φλεβοκόμβου υποπλασία.
Ενημερώθηκα από την παθολογοανατόμο, κυρία Αντιγόνη Μιτσέλου, ότι έχει την παθολογοανατομική εξέταση για την Ήριδα και ότι έχει την αιτία θανάτου. Ότι πρόκειται για αγενεσία φλεβοκόμβου υποπλασία. Τη ρώτησα αν αυτό θα μπορούσε να γίνει εν ζωή και μου είπε φυσικά ναι. Μου είπε ότι οι άλλοι δεν τα ψάχνουν αυτά και ότι εκείνη μόνο τα ψάχνει. Δεν θα αμφισβητήσω εγώ την κυρία Μιτσέλου. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Δεν αντιλήφθηκα πού αντιστοιχεί η αγενεσία και πού η υποπλασία, αλλά κατάλαβα ότι για να το χρησιμοποιεί το έχει βρει. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε επανειλημμένες φορές τον λόγο που η μάρτυρας δεν κάλεσε την παθολογοανατόμο, με τη μάρτυρα να απαντά ότι δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την κυρία Μιτσέλου, ενώ ισχυρίστηκε ότι με τα νέα δεδομένα θα άλλαζε το πόρισμα αγενεσία φλεβοκόμβου υποπλασία και θα κατέγραφε αδιευκρίνηστη αιτία θανάτου. Δεν είμαι παθολογοανατόμος. Θα αμφισβητήσω εγώ την παθολογοανατόμο? Πώς θα αλλάξω εγώ την αιτία και το συμπέρασμα του παθολογοανατόμου? Η κυρία Μιτσέλου μου δίνει τη δική της επιστημονική εκτίμηση, γιατί να την αμφισβητήσω εγώ? Με τα νέα δεδομένα που γνωρίζω σήμερα, θα κατέγραφα διευκρίνηστη αιτία θανάτου. Το πιο σημαντικό αλλά και σοβαρό που συνέβη στη δικάσιμο της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου 2024 είναι το γεγονός ότι η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα προσκόμισε στο δικαστήριο την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που έχει συντάξει ο κύριος Ανδρέας Γκότσης και την ιστολογική που υπογράφει ο κύριος Εμμανουήλ Αγαπητός και αφορά το θάνατο του 6 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του το 2021 στην Αμαλιάδα. Συγκεκριμένα, αφορά την μπέμπα της κουμπάρας της Ειρήνης Μουρτζούκου, Κατερίνας. Σκοπός της κυρίας Τσιόλα ήταν να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ασφυξία. Όμως η ίδια ή ξέχασε ή παρέλειψε σκόπιμα το γεγονός ότι πλέον την υπόθεση για τους θανάτους βρεφών στην Αμαλιάδα την έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιόν. Είδατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πόσο βολικά είναι τα πράγματα για ορισμένους. Είδατε ότι σε άσχετες υποθέσεις πάνε και βρίσκουν και δείχνουν στο δικαστήριο ιατροδικαστικές εκθέσεις που αφορούν την υπόθεση Αμαλιάδα. Έχουν την νομική δυνατότητα. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δει και η έδρα. Όλα τα βλέπει η έδρα. Μη φοβάσαι, η έδρα βλέπει τα πάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, για να καταλάβει ο κόσμος, ποια ιστολογική εξέταση χρησιμοποίησε η κυρία Τσιόλα προκειμένου να πει ότι, είδατε, από παθολογικά αίτια έφυγε το παιδί της Κατερίνας. Για το οποίο η Κατερίνα έχει βγει δημόσια και έχει πει ότι δολοφονήθηκε από την Ειρήνη Μουρτζούκου. Από παθολογικά αιτία έφυγε η Κύριδα. Είναι αυτή εδώ η ιστολογική. Τα ευρήματά της είναι τα συγκεκριμένα. Στα επινευρίδια λοιπόν βρέθηκε συμφόρηση κεντρικής μοίρας. Στην καρδιά ήταν καλώς διαπλασμένη χωρίς ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις. Λαρυγική συσκευή δεν παρουσιάζει μακροσκοπικές και μικροσκοπικές αλλοιώσεις. Οι πνεύμονες. Αλλοιώσεις διάμεσης πνευμονίτιδας παιδικής ηλικίας. Ο εγκέφαλος. Ήπια διαταραχή της αρχιτεκτονικής του φλοιού είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και στο δεύτερο παιδάκι της Μουρτζούκου, το οποίο κατέληξε μέσα στο παίδον και εκεί το απέδωσαν οι γιατροί στις επιληπτικές κρίσεις. Ήπιο εγκεφαλικό είδημα, συγκρατήστε το, ήπιο εγκεφαλικό είδημα, ερυθροί νευρώνες. Στο ύπαρ, κατατόπους καινοτοπιώδης εκφύλιση υπατικών κυττάρων ως επιυποξίας. Είναι το ίδιο το οποίο έχουμε δει και στην υπόθεση της Μαλένας, εκεί όπου η κυρία Τσάκωνα το ερμήνευσε και το κατέγραψε ως υπατική ανεπάρκεια και συμφόρηση κολποδών πηλαίων τριχοειδών του υπατός. Αυτή την ιστολογική παρουσίασε χθες η κυρία Τσιόλα, προκειμένου να πει ότι και εγώ έκανα πολύ καλά τη δουλειά μου. Όλοι οι θάνατοι λοιπόν των παιδιών είναι παθολογικοί. Έχουμε την κυρία Σπανουδάκη κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σπανουδάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια συνάδελφό σας, η οποία είχε εμπλοκή στην υπόθεση της Πάτρας, γνωρίζουμε όλοι τι έχει γίνει, γνωρίζετε και εσείς και γνωρίζει και το Πανελλήνιο ότι μετά από τις δικές μου τις αποκαλύψεις διατάχθηκε και μια ΕΔΕ και η κυρία Τσιόλα είναι πειθαρχικώς ερευνόμενη, υπό την έννοια ότι η ίδια είχε συνομολογήσει ότι είχε πάρει αντίγραφα της δικογραφίας από την κατηγορουμένη, πάει και παρουσιάζει αυτή την έκθεση προκειμένου να πείσει το δικαστήριο ότι έκανε καλά τη δουλειά της και ότι ο θάνατος της Ήριδας ήταν παθολογικός. Οπότε θα ήθελα το πρώτο σχόλιο, το δικό σας, βάσει αυτών των ευρημάτων τα οποία παρουσιάσαμε τώρα και αφορούν το βρέφος της Κατερίνας, το οποίο κατέληξε το 2021. Το πρώτο σχόλιο μου θα είναι πολύ γενικό, κύριε Κουσουλάκη. Και αυτό γιατί ένας ιατροδικαστής δεν πρέπει να βασίζεται μόνο, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, μόνο στην ιστολογική εξέταση, στην παθολογοανατομική εξέταση. Αυτό είναι αδύνατο. Ο ιατροδικαστής πρέπει να συνεκτιμήσει όλα τα ευρήματα, αυτά που έχει.
είτε από κλινικό ιστορικό, είτε από αντίγραφο ιατρικού φακέλου, είτε από την ιστολογική, είτε από την τοξικολογική, και όλα αυτά μαζί να βγάλουν μια αιτία θανάτου. Και αυτές τις ιστολογικές που έχουμε μπροστά μας, που αφορούν, παράδειγμα, την ήριδα, τη μικρή ήριδα και το κοριτσάκι της Κατερίνας, πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε αιτία θανάτου στην ουσία. Είναι μόνο η ιστολογική τους εξέταση, η οποία πρέπει να συνεκτιμηθεί για να βγει η αιτία θανάτου. Δεν μιλάμε για αιτία θανάτου, μιλάμε για συμπέρασμα ιστολογικής παθολογανατομικής έκθεσης. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Σπανουδάκη, γιατί είστε πολύ έμπειροι και πραγματικά νομίζω ότι μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και με την έρευνα της Πάτρας, αλλά θα μας βοηθήσετε στο εγγύς μέλλον και με την υπόθεση της Αμαλιάδας. Ο ιατροδικαστής, γιατί η κυρία Τσιόλα λέει ότι εγώ έγραψα διάφορες αιτίες θανάτου επειδή είχα αυτές τις ιστολογικές εξετάσεις. Ο ιατροδικαστής ενεργεί τελικά ως γραμματέας του παθολογανατόμου. Όχι, ακριβώς αυτό είπα. Ο ιατροδικαστής οφείλει κατά την νεκροτομή που κάνει να περάσει τα ευρήματά του μαζί με τα ιστολογικά των παθολογανατόμων. Ο παθολογανατόμος θα κάνει την εξέτασή του και θα δώσει το συμπέρασμά του και όχι την αιτία θανάτου, ξαναλέω, στον ιατροδικαστή. Και θα συνεκτιμήσει τα ευρήματά του σε δεύτερο χρόνο ο ιατροδικαστής για να βάλει την αιτία θανάτου. Για παράδειγμα, εάν ένας ιατροδικαστής, κύριε Κουζουλέ, κατά την νεκροψία νεκροτομή δεν αναφέρει στο παραπεμπτικό για τις παθολογονατομικές εξετάσεις τυχόν κακώσεις που φέρει το νεκρό άτομο, τότε αποκρύβει, σε εισαγωγικά το αποκρύβει, στοιχεία τα οποία θα συνεκτιμήσει με τη σειρά του ο παθολογονατόμος. Και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Το είδαμε να συμβαίνει στην υπόθεση της Πάτρας. Η κυρία Μιτσέλου είπε ότι απέκρυψε στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την μακροσκοπική έρευνα η οποία έγινε. Τώρα, για να πάμε λίγο στην υπόθεση Αμαλία. Α, και φυσικά να μην ξεχάσω να πω ότι η κυρία Τσιόλα, η οποία είναι και πειθαρχικά ερευνόμενη, προσπάθησε να βάλει το χεράκι της και στην υπόθεση Αμαλιάδας όταν τα δείγματα για τον Παναγιωτάκη ήθελε να τα στείλει σε συγκεκριμένη παθολογανατόμο στο εργαστήριο της Αθήνας και όταν το αποκάλυψα εγώ, έγινε ανάκληση της παραγγελίας, εστάλει νέα παραγγελία η οποία λέει ότι δεν θα έπρεπε η κυρία Τσιόλα να έχει ονοματίσει συγκεκριμένο επιστήμονα. Γι' αυτό σας λέω ότι το παρασκήνιο είναι δυσόδες και λυπάμαι που το λέω και φέρω εγώ το βάρος της ευθύνης αυτού του οποίου λέω, ότι ορισμένη κυρία Σπανουδάκη, επειδή δεν οροδούν προουδενώς, είναι προφανές ότι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους 8 θανάτους παιδιών, 3 στην Πάτρα, 5 στην Αμαλιάδα, προκειμένου να σώσουν την επιστημοσύνη τους και προκειμένου να σώσουν και να περισσώσουν τον επιστημονικό τους εγωισμό. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε, γιατί σας λέω ότι η έρευνα η δική μας συνεχίζεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Αμαλιάδας, έχουμε 5 θανάτους. Έχουμε 4 ιατροδικαστικές εξετάσεις οι οποίες έχουν γίνει. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της τοξικολογικής και της ιστολογικής για τον άτυχο Παναγιώτη. Πώς μπορεί να βγει άκρη σε αυτή την υπόθεση, κατά την άποψή σας? Σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα ευρήματα από όλους τους συναδέλφους που έχουν βγει. Γυρίζουμε πίσω, λίγο πριν είπαμε κάτι, ότι πρέπει να συνεκτιμηθεί κλινικό ιστορικό, εάν υπάρχει. Αντίγραφο φακέλου σε νοσηλευόμενα παιδιά, εάν υπάρχει. Για παράδειγμα, στο δεύτερο παιδί της Ειρήνης έχουμε μία νοσηλεία 33 ημερών. Από εκεί πρέπει να εκλάβουμε τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα να βγάλουμε μία αιτία θανάτου. Όταν έχουμε ένα κλινικό για το αδελφάκι της Ειρήνης, για παράδειγμα, το 14. Το 14. Έχουμε μία κλινική εικόνα που έχει βρεθεί το παιδί, γιατί έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σωστά. Σωστά. Αυτή την ιατρική κλινική εικόνα θα έπρεπε ο συνάδελφος ιατροδικαστής να τη λάβει υπόψη, ώστε να μπορεί να έχει δηλαδή ένα αντίγραφο του φακέλου του ιατρικού από τα ΤΕΠ, γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν παρέμεινε νοσηλευόμενος. Όχι, όχι, όχι. Είχε πάει πριν από 2 ημέρες, είχε ένα μπουκωματάκι, της δώσανε μία αντισταμινική, ωραία, γιατί ήταν κάτι αλλεργικό το οποίο είχε. Το παιδί μας το έχει πει και η μάνα, αλλά καταγράφεται και στα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Ωραία. Άρα λοιπόν, για να συνεκτιμηθεί το αποτέλεσμα και να έχουμε μία αιτία θανάτου, θα έπρεπε να είχαμε και το έγγραφο από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου, που μας αποδεικνύει την κλινική εικόνα του
μωρού, του βρέφους. Mm-hmm. Γενικά πάντα, το έχω πει πολλές φορές, πρέπει να ακολουθούμε την αλυσίδα. Η αλυσίδα αυτή έχει κρίκους. Αν ένας από τους κρίκους αυτούς δεν είναι στην αλυσίδα, δεν θα βγει σωστή αιτία θανάτου. Η κρίκη είναι η εξής. Κλινική εικόνα, αντίγραφο του ιατρικού φακέλου, ιστολογικές εξετάσεις, τοξικολογικές εξετάσεις και όσες άλλες εξετάσεις θεωρηθούν, εκτιμηθεί ότι πρέπει να υπάρχουν στο φάκελο. Μόνο έτσι θα βγει η σωστή αιτία θανάτου. Κυρία Σπανουδάκη, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι. Από την περασμένη εβδομάδα είχα στην κατοχή μου κάποια φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία αφορούν την κατάσταση της αδελφής της Ειρήνης Μουρτζούκου, της Ζωής Ηλιάνας, όπως βρέθηκε και όπως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρέπει να πούμε ότι όλα συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι. Είχε πέσει το κοριτσάκι γύρω στις 4 η ώρα για ύπνο. Αυτά μας τα είπε η μητέρα του και επιβεβαιώνονται και από αυτά τα οποία είπε η Ειρήνη Μουρτζούκου. Ξαφνικά η Ειρήνη 5 παρα 10 ειδοποιεί τη μητέρα και λέει ότι βγάζει κάποιους ήχους. Ήχους έβγαζαν βέβαια όλα τα παιδιά τα οποία ήταν δίπλα στην Ειρήνη Μουρτζούκου. Μπαίνει μέσα η μητέρα έντρομη, η κυρία Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου, και θέλω να μου την πάρετε λίγο στο τηλέφωνο την κυρία Αναγνωστοπούλου, αν μπορείτε. Και λέει ότι το παιδί το είδε με κιάνωση. Μεταφέρεται λοιπόν στο νοσοκομείο, κάνουν προσπάθειες οι γιατροί προκειμένου να το επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. 6 παρα 25 επιστοποιείται ο θάνατός της. Αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία είδα εγώ είναι συγκλονιστικά. Δεν μπορώ να τα δείξω στο τηλεοπτικό κοινό. Κάποια ευρήματα τα παρουσίασα την Κυριακή στην εφημερίδα Μπαμ προκειμένου να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά έχουμε μια χαρακτηριστική κλινική εικόνα, έχουμε μια χαρακτηριστική εικόνα εκείνη τη στιγμή. Εκτιμάτε εσείς, με την επιστημοσύνη η οποία σας διακατέχει, ότι αυτές οι φωτογραφίες, όλα αυτά τα στοιχεία, δεν θα έπρεπε να τα λάβει υπόψη του ιατροδικαστής την παρούσα φάση. Δεν θα έπρεπε να πάει να κάνει μία αυτοψία εκεί η αστυνομία, ενδεχομένως και η ιατροδικαστή στο χώρο. Η μοναδική κατάθεση η οποία έχει ληφθεί είναι από τον κύριο Γιάννη Μουρτζούκο, ο οποίος ήταν απόναπτο περιστατικό. Δεν εκλήθη, δεν εξετάστηκε κανείς. Και καταλήγουμε σε μία αιτία θανάτου η οποία καταγράφεται από τον κύριο Κοτακίδη, τον ιατροδικαστή Ναυπλίου, λίμωξη λέει του κατώτερου αναπνευστικού. Και μπήκε ο φάκελος στο αρχείο. Θα δούμε σε λίγη ώρα τι αποκαλύπτεται, γιατί θα υπάρχουν αιτήματα της οικογένειας να αναρσιθεί ο φάκελος από το αρχείο. Αλλά τηρείται τελικά σε αυτή τη χώρα ποτέ το πρωτόκολλο? Κοιτάξτε, το πρωτόκολλο είναι ως εξής. Όταν μεταφέρεται το άψυχο σώμα στο νοσοκομείο και γίνεται η διαδικασία της λεγόμενης καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, τότε, σε δεύτερο χρόνο, όταν πραγματοποιείται νεκροψία-νεκροτομή, κρίνει ο εκάστοτε ιατροδικαστής εάν θα πρέπει να κάνει αυτοψία χώρου. Το πρώτο που πρέπει να πούμε. Αν κρίνει ο ίδιος ότι δεν χρειάζεται, δεν γίνεται. Γιατί ο θάνατος επιβεβαιώνεται στο νοσοκομείο. Πάμε στο δεύτερο και σημαντικό. Πρέπει να γίνει η λήψη φωτογραφιών και να έχουμε τις επίσημες φωτογραφίες από την νεκροψία-νεκροτομή. Διαφορετικά δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε από μία φωτογραφία, πόσο μάλλον αν είναι ασπρόμαυρη, κύριε Κουσουλέ μου, τα ευρήματά μας. Mm. Όμως οφείλει ο ιατροδικαστής κατά την νεκροτομή να λάβει φωτογραφίες. Να λάβει και να έχει την απόδειξη ότι την κάκωση, την πιθανή κάκωση ή την κιάνωση, όπως φαίνεται να υπάρχει στο πρόσωπο της μικρής ζωής αδελφή της Ειρήνης, να μπορεί να έχει τα αποδεικτικά του στοιχεία. Δεν γίνεται να μην παίρνουμε φωτογραφίες, να μην γίνεται η λήψη φωτογραφιών κατά την νεκροψία-νεκροτομή. Μάλιστα. Σαφές. Βάλτε μια ανατολία, κύριε Σπανουδάκη.